Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεν έχουμε ολόγιο με Πανσέλινο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε Πανσέλο. Και με έναν καλλιτέχνη απόψε θα συζητήσουμε, διότι είναι καλλιτέχνης, είναι η πρώτη του ιδιότητα και μετά έρχονται τα άλλα, τα της κοινωνικής ιδιότητας. Θα συζητήσουμε τα της πόλης της Κέρκυρας και την πορεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το υπάρχει θέμα λοιπόν απόψε στο βράδυ, θα φιλοξενήσει τον κύριο Τάκη Μεταλληνό. Τον καλωσορίζουμε, τον ευχαριστούμε. Έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για δήμαρχος στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Όλη την προηγούμενη περίοδο είχε επαφές και συναντήσεις και σε αυτή την πορεία προς την κρίσιμη αναμέτρηση, η οποία έχει να κάνει με το μέλλον, τη ζωή και την πραγματικότητα αυτής της πόλης και αυτού του κομματιού που ανήκει στο Δήμο της Κέρκυρας, απόψε το βράδυ θα αναφερθούμε. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συνάντηση αυτή και για την πρόσκληση. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο τις τελευταίες ημέρες ήταν το πιο σοβαρό από όλα. Ήταν οι φωτιές, ήταν η καταστροφή, ήταν ο όλεθρος. Νιώθω πολλές φορές των οικειών εμπιμπραμένων εμείς άδομε. Διότι, να σας πω κάτι κύριε Μεταλληνέ, δεν είδα τα κινήματα των πολιτών. Ας πούμε, όταν πουλήθηκε ο Ερημίτης, είδα οικολογικές οργανώσεις, πολιτικές ομάδες να βγαίνουν και να βγάζουν ανακοινώσεις, να οργανώνουν διαδηλώσεις. Στην περίπτωση της καταστροφής του Παντοκράτορα, είδα ένα κύμα εθελοντών να πηγαίνει να βοηθήσει πάντιο τρόπος, αλλά δεν είδα την κοινωνία των πολιτών ενεργή και ζώσα σε μια κατεύθυνση που αφορά προφανώς τα καμένα, αλλά αφορά συνολικά αυτό το νησί. Και αφορά φυσικά και περιοχές του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας που εσείς θέλετε να διεκδικήσετε την ηγεσία του. Δηλαδή, σε ποια κατεύθυνση? Ότι βρε παιδιά, εκεί έγινε η καταστροφή. Αλλά δεν είχαμε δασικούς δρόμους, δεν είχαμε αγροτικούς δρόμους, δεν είχαμε οργανωμένο σύστημα αντίδρασης. Και ίσως με έναν τέτοιο τρόπο να είχαμε μια περιορισμένη ζημιά, διότι η φωτιά δεν ελέγχεται πάντα και πολύ εύκολα. Είδαμε λίγα λόγια μια κατάσταση κοπαδιού, προβάτων. Το νιώθω αυτό που λέω, αλήθεια. Εγώ, αγαπητή κύριε Ζηνιάτη, επισκέφθηκα την περιοχή. Το ξέρω, είδαμε συνεργάτη σας. Ναι, ναι. Και μιλήσατε και στην κάμερα του. Και στο κανάλι σας, βεβαίως. Ήταν εκείνη η επικίνδυνη ημέρα που περιέζουσαν οι φλόγες. Τη δεύτερη ημέρα. Ακριβώς. Νομίζω τρίτη πήγατε. Τρίτη μέρα. Περίωσαν οι φλόγες στις Λούτσες. Ένα χωριό το οποίο η αστυνομική διεύθυνση, η αστυνομία, με ασφαλώς εντολές από το συντονιστικό της Αθήνας, προσέχτε, απέκλεισε την περιοχή και δεν επέτρεπε στους κατοίκους να εισέλθουν στο χωριό. Οι οποίοι και οι κάτοικοι, μετά από πολλές πιέσεις και παρεμβάσεις πολλών και διαφόρων προς την αστυνομία και προς το συντονιστικό της Αθήνας, επετράπη τελικά να μπουν ορισμένοι κάτοικοι και οι εθελοντές, οι οποίοι περισσότεροι ήταν οι κάτοικοι του χωριού. Αυτοί μαζί με τις περιοριστικές δυνάμεις και όλες τις άλλες δυνάμεις έσωσαν και διέσωσαν το χωριό. Ναι. Καταλαβαίνετε και ότι έξω και πέρα από τα μεμονωμένα προβλήματα. Εσύ τα οποία. Εσείς νιώσατε ότι υπήρχε σχέδιο αντίδρασης από τις επισκέψεις που κάνατε? Εγώ, και μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος επιστημονικά γνωρίζει το αντικείμενο. Είσαστε γεωπόνος. Και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίσατε ως προϊστάμενος γεωπονικής υπηρεσίας του Δήμου Κερκυραίων, του παλιού Δήμου Κερκυραίων. Δεν είστε ένας άσχετος στην αντίληψη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Θα σας πω κάτι όμως. Όλη η Κέρκυρα, αγαπητέ κύριε Ζηνιάτη, το ξέρω πολύ καλά, η οποία κατέχει το προνόμιο να έχει 4,5 εκατομμύρια ελαιόλαντρα και άρα τόσα εκατομμύρια κυπαρίσια και λιγότερο από τις άλλες ποικιλίες των φυτών, είναι πνιγμένα στους βάτους. Ναι. Πνιγμένα. Εγκαταλειμμένα τα πάντα όλα. Εγκατάλειψη πλήρης. Πλήρη. Από το βορρά μέχρι τον νότο, από την ανατολή μέχρι τη δύση. Είναι λοιπόν αδιανόητο εντός εισαγωγικών, θα μου επιτραπεί η λέξη, να μην πάρει πυρκαγιά ένα σημείο της Κέρκυρας και να μην επεκταθεί. Αυτό έγινε και εκεί πάνω, στο βορρά. Ανεβαίνοντας είδα κτήματα ιδιωτών,
μελιές, οι οποίες σου δημιουργούν πόνο από τη στιγμή κατά την οποία αισθάνομαι ότι ασφιχτιούν γύρω-γύρω από τα αγριόχορτα και τις βαφινιές οι οποίες υπάρχουν. Εάν πέσει εκεί ένα γυαλί, μία ηθελημένη παρέμβαση κάποιων ανώμαλων ανθρώπων. Εκτιμάται ότι αυτό είχαμε. Έτσι, η φωτιά εκδηλώθηκε, είχαμε έξι αιστείες. Κάποιος αλήτης. Αυτό σημαίνει. Κάποιος εγκληματίας, όχι αλήτης. Αυτό σημαίνει, κύριε Ζηνιάτη, ότι δεν γλιτώνει η περιοχή. Διότι καθ' όλη την επικράτεια της Κέρκυρας, αν θα μου επιτρέψετε να πω, και καθ' όλη την επικράτεια της χώρας, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει παρέμβαση της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ιδιοκτητών παντός είδους, οικοπαίδων, αγροκτημάτων κτλ. Κτλ. Που να παρεμβαίνουν όπως παρεμβαίνουν οι Βόρειοι και οι Κεντροευρωπαίοι, οι οποίοι δεν έχουν τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε εμείς, και όμως, όπως είδαμε με ανταποκρίσεις και από τη Γερμανία, αλλά αν θέλετε και από τη Βέλγιο και από την Ολλανδία, κάθε χρόνο από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάη καθαρίζονται όλοι οι δασικοί χώροι, όλα τα δάση καθαρίζονται με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία όμως τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητέ κύριε Ζηνιάτη, όπως ξέρεις πολύ καλά, είναι και τοπικές κυβερνήσεις με αρμοδιότητες, με πόρους. Εδώ λοιπόν αποφασίζει ένα συντονιστικό όργανο της Αθήνας για το πώς θα σβηστεί η φωτιά των Λουτσών ή η φωτιά σε κάποιο άλλο μέρος. Το συντονιστικό όργανο εδώ παίζει δευτερεύοντα ρόλο, αν όχι ένα ρόλο μη αποδοτικό, για το πώς θα παρέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, για το πώς θα πετάξουν τα αεροπλάνα και σε ποια σημεία τα οποία δεν γνωρίζουν ή τη συντονιστική επιτροπή στην Αθήνα, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά στην Κέρκυρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα μαζί παίρνουν αυτές τις καταστροφές, οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον. Λέω λοιπόν το εξής. Παίρνει χρήματα την τοπική αυτοδιοίκηση. Ωραία. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Το καταλαβαίνω. Η τοπική όμως αυτοδιοίκηση δεν έχει την υποχρέωση να υποχρεώσει τους κατοίκους της περιοχής με πρόστιμα. Έχει. Και με τις αναφορές. Έχει την και νομική με ελέγχους. Έχει την νομική αρμοδιότητα. Βεβαίως, έχει την νομική αρμοδιότητα. Αυτό λέω. Και με ελέγχους να δει ότι στην περιοχή τη συγκεκριμένη, τη Κέρκυρας, και λέω τη Κέρκυρα, διότι το πρόβλημα είναι συνολικό, αγαπητοί κύριοι Ζηνιάτη. Μισό λεπτό. Κύριε Κοντέ, αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ πολύ. Από το Σάββατο το ρεπορτάζ για το Λόφο Αβράμι. Στην καρδιά τη πόλη. Έτοιμο να καεί. Δεν θα σου πω αυτό, μην το παίρνετε μόνο εκεί, κύριε Ζηνιάτη. Δεν το πάω μόνο. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ λέω όμως. Και η γκρεμή τη Εβραϊκή που είναι από τον πόλεμο 80 χρόνια μετά και είναι ακόμα έτσι όπως ήταν εδώ και 80 χρόνια, είναι πνιγμένη στα χόρτα μέσα στην καρδιά της παλιάς πόλης Κέρκυρας. Εχθές κάναμε για το νέο φρούριο και σήμερα εμφανίστηκε ο Γερανός και καθάριζε. Αλλά θέλω να δούμε μαζί το ρεπορτάζ από το Λόφο Αβράμι, που στην καρδιά της πόλης. Δεν μιλάω για την Ήπεθρο χώρα, όπου και εκεί μιλάμε για ένα απόλυτο χάος, αλλά για την καρδιά της πόλης, Λόφος Αβράμι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μια ζούγκλα με πλούσια βλάστηση θα βρει κάποιος αν επισκεφτεί το Λόφο Αβράμι, όπου βρίσκεται το παλιό γυροκομείο. Καμία ένδειξη αντιπυρικής θωράκισης. Παντού, διάσπαρτα απορρίμματα, κυρίως πλαστικά, γνωστά για την εφλεκτότητά τους. Ο δρόμος που οδηγεί εκεί, στενός και σχεδόν απροσπέλαστος από την οργιώδη βλάστηση και τα βάτα. Βρισκόμαστε στο Λόφο του Αβράμι. Και ενώ αυτή τη στιγμή
Τα εναέρια μέσα επιχειρούν στη Βόρεια Κέρκυρα, εδώ στο Λόφο του Αβράμι. Μετά από έρευνα που έκανε το συνεργείο μας, διαπιστώσαμε ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό αντιπυρικό έργο. Η παραμικρή αντιπυρική θωράκιση. Μάλιστα, ανεβαίνοντας το δρόμο προς το Λόφο Αβράμι, διαπιστώσαμε ότι τα βάτα δεν έχουν καθαριστεί, με αποτέλεσμα να καθιστούν το δρόμο δύσβατο σε περίπτωση που ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχειρήσει να περάσει, γιατί ο Λόφος Αβράμι είναι ένα εύφελεκτο σημείο λόγω και των ξερών χόρτων και μάλιστα βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει εάν σε περίπτωση ξεσπάσει μία πυρκαγιά. Ένα ακόμη μελανό σημείο που έρχεται να προστεθεί εδώ, σε αυτή την περιοχή, είναι τα διάσπαρτα σκουπίδια παντού. Σε περίπτωση που μία μεγάλη φωτιά ξεσπάσει στο σημείο, δεν είναι δύσκολο κανείς να υπολογίσει τι θα γίνει. Υπογραμμίζουμε ότι ο Λόφος Αβράμι βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας και περιβάλλεται από πυκνοκατοικημένη περιοχή. Άραγε οι αρμόδιοι ακούν. Αυτός ο χώρος που είναι στην πραγματικότητα και ένας χώρος ιστορικής μνήμης, γιατί εκεί έγιναν οι μεγάλες μάχες του 1716, αν τον είχαν πόλεις οργανωμένες, δυτικές που είπατε ή κεντροευρωπαϊκές, θα ήταν ένα μεγάλο άλσος και ένας χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της πόλης. Ένας ακόμη χώρος, εισάξιος ίσως και ισότιμος, γιατί έχει και αυτό καταπληκτικό κτίριο, με το Μόρεπο. Είναι ιστορικό σημείο της Κέρκυρας. Και μάλλον και αποτελεί και αισθητικά ένα μέρος της πόλης, γιατί ο Λόφος είναι πανέμορφος, ναι. Ο οποίος ναι μεν έχει χαθεί από όλα αυτά τα κτίσματα της νέο ελληνικής αρχιτεκτονικής και με τις ωραίες κεραίες, δηλαδή αν αναγνατέψετε γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές, ναι. Είναι κρίμα όμως το ότι είναι κρίμα όμως, αγαπητέ κύριε Ζηνιάτη, το ότι είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά και περισσότερο κρίμα είναι το ότι υπάρχει ένα ερείπιο στην κορυφή του Λόφου, το παλιό γεροκομείο, το οποίο είχε την ατυχία να μην εκεί ως φάντασμα στην οπτική καρδιά της Κέρκυρας. Γιατί όσα φεριμπότ και όσα πια περνάνε, το πρώτο σημείο όταν φτάνουν στο λιμάνι βλέπουν το κτίριο, είναι το φάντασμα του γεροκομείου στη επάνω. Βάση του χειρού, ναι. Το κτίριο αυτό είναι πάνω στη βάση του παλιού ακριβώς, χειρού. Ακριβώς. Είναι κρίμα λοιπόν που ένας χώρος ο οποίος θα ήταν πανέμορφος για την Κέρκυρα, αξιοποιήσιμος 100% και ασφαλώς και τα κτίρια του να εγκατασταθούν και να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν τρόπο, είτε ως γεροκομείο είτε ως άλλη χρήση για, για τον κερκυριακό λαό, να είναι σε αυτά τα χάλια. Φυσικά δεν είναι το μόνο σημείο. Ναι, λέω όμως. Δεν είναι το μόνο σημείο. Ότι φτάνουμε μια ζωή, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε ή στο και δέκα και στο και τέταρτο, θρυνούμε πάνω από τα ερείπια, είπατε παραδείγματος χάρη, για τους γκρεμούς ή τα πρανή της Εβραϊκής. Κάτω δηλαδή από το Νέο Φρούριο. Από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Εγώ λέω ότι εκεί χάσκουν επικίνδυνα και 3-4 κτίσματα, τα οποία θα μου πεις πώς θα παρέμβεις σε μία ιδιοκτησία. Βεβαίως έχεις τρόπους και μέτρα να παρέμβεις. Βεβαίως επιβάλλεται να παρέμβεις. Όταν διακυδεύονται ζωές, δύο βήματα. Και όταν η ανάπλαση μιας περιοχής πρέπει να είναι θεμελιώδες στοιχείο ενός οράματος που πρέπει να έχει μια δημοτική αρχή. Εγώ θα σου πω το εξής, επειδή ασχολείσαι και έχεις συμβεστήσει δηλαδή, με τα θέματα αυτά τα ιστορικά. Αυτό ακριβώς το σημείο έχει τεράστια ιστορία, διότι εκεί ήταν όλα τα σπίτια των Εβραίων στην Εβραϊκή. Σήμερα είναι αυτή η γκρεμή. Πέστε μου, και είναι ερώτημα ρητορικό, εάν σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης υπάρχει υπόλοιμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχω την εντύπωση ότι μόνο στην Κέρκυρα υπάρχει αυτό το υπόλοιμα. Δηλαδή, επέρασαν 80 χρόνια από τον πόλεμο και είναι ακριβώς όπως ήταν την εποχή του πολέμου. Την επόμενη μέρα. Είτε μετά τους βομβαρδισμούς. Είτε επειδή υπάρχουν ιδιοκτησίες, είτε επειδή υπήρχαν αναδασμοί, είτε επειδή υπήρχαν στάσεις, είτε επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα σε ένα κράτος 80 χρόνια μετά από τον πόλεμο να αποκαταστήσει όλη αυτή τη λειτουργία και να
αποκτήσει η περιοχή μια άλλη μορφή. Και να σας πω και κάτι. Έξω από τους γκρεμούς υπάρχουν τα χτίρια αυτά, τα οποία είναι τιμόροπα. Ναι. Και τα οποία θα τρέξει η Κέρκυρα. Εύχομαι να μην υπάρχουν θύματα την επόμενη μέρα, όταν συμβεί κάτι, να τρέχουμε όλοι μαζί και να βλαστημάμε την ώρα που δεν κάνουμε την παρέμβαση. Αυτή λοιπόν η εβραϊκή συνοικία, όλοι συνολικά, θα πρέπει να κοιτάξει η δημοτική αρχή, διότι αυτή πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Λέω όμως, κύριε Μεταλληνέ, στον αστικό κορμό έχουμε στην πραγματικότητα γκαζάκια έτοιμα να εκραγούν. Δεν είναι μόνο αυτά που είπατε. Αν πάτε δύο βήματα στο ιδιόκτητο οικόπεδο, το οποίο είχε παραχωρηθεί με όρους από το Δήμο Κερκυραίων, της παλιάς Όασης. Και εκεί μια ζούγκλα έχουμε, δίπλα ακριβώς στις κατοικίες. Εάν πας στο Μόρεπο ή αν πας στα Πρανή της Παναγιοπούλας, δηλαδή στο χώρο του παλιού, στον Άγιο Νικόλαο, στο παλιό λιμάνι. Και στην Παλιόπολη υπάρχουν αυτά και στο Χτήμα Βασιλιάκη υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Είναι προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση άμεσα με την παρέμβαση του Δήμου εδώ. Δεν τώρα τη διάνοιξη σε δρόμους του δάσους των Βαρυπατάδων ή σε άλλες περιοχές, ή στο Σοκράκι ή στη δική σας περιοχή, πάνω από την Κορακιάνα και σε όλου αυτά τα απίθανα σημεία. Είδατε εσείς τόσα χρόνια που συζητάμε και ασχολείστε και με τα κοινά ένα όραμα στην κατεύθυνση της πρόληψης και της προστασίας, δρόμους διαφυγής ή συστήματα με κρούνους. Θα πω και κάτι άλλο και θα μου το επιτρέψετε, κύριε Ζηνιάδη, αυτό. Αυτό εξαρτάται εμπολής και από την οτροπία η οποία υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε κάτι, η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι ο φτωχός συγγενής. Δεν έχει καμία σχέση με την λειτουργία των υπολείπων δήμων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μαζί σας. Μόνο στην Ελλάδα. Μαζί σας. Επειδή θέλει να αποφασίζει το κέντρο για το τι θα γίνει στην Ιφέρ, το τι θα γίνει στην Κορακιά και το τι θα γίνει στον Κάβο. Μαζί σας. Εντάξει. Αλλά εγώ λέω ότι αν είμαι ένας άνθρωπος που έχω μαζί με τους συνεργάτες μου ένα όραμα, δεν υποδέχομαι με βάγια και με κλαδιά τον υπουργό της κυβέρνησης ή τον πρωθυπουργό. Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι η Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια δεν έχει δείξει αντίδραση. Αυτό δεν είναι. Και δεν έχει δείξει διεκδικητική. Δεν έχει χρήματα. Διεκδίκησέ τα. Απέτηση. Εκείνο το οποίο συμβαίνει λοιπόν είναι το εξής. Ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι αμπεγκλωβισμένη από υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από το κομματικό σωλήνα και από την υποστήριξη των κομμάτων και επομένως είναι δεσμευμένοι όλοι αυτοί οι υποψήφοι απέναντι στα κόμματά τους και στις κυβερνήσεις τους. Υπάρχουν σκέψεις και απόψεις που λένε καλύτερα να είναι ένας δήμαρχος της κυβέρνησης για να μπορεί να αποκτήσει χρήματα και έργα. Εγώ ρωτάω. Και πού το είδαμε. Εγώ ρωτάω. Πότε το είδαμε. Η προηγούμενη θητεία. Ο του 2015-2019. Ναι, η θητεία που ήταν κομματική. Πέντε χρόνια. Και η θητεία η τωρινή 19-23 που ήταν δημοτικές κυβερνήσεις προσκύμενες στις κυβερνήσεις. Πέστε με τα αποτελέσματα των έργων στην Κέρκυρα. Εγώ θέλω να πω ότι τα αποτελέσματα είναι πένιχρα, για να πω κάτι το χειρότερο, και αυτό είναι απόδειξη του ότι πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες δημοτικές αρχές οι οποίες δεν τα βάζουν και καλά. Αλλά και εμπνευσμένες. Κυρίως ανεξάρτητες, ναι, αλλά και εμπνευσμένες. Διότι εγώ συνομιλώ από έναν άνθρωπο που έχει ζωγραφίσει τα καμπαναριά της Κέρκυρας. Πρέπει να του μιλάνε οι πέτρες, να μπορεί να αισθανθεί τον παλμό της ιστορίας στους τοίχους αυτής της πόλης, στους ελαιώνες της ή στα χωριά της. Δηλαδή, εάν δεν σου μιλάει η ιστορία, η κληρονομιά, η μνήμη, και αν δεν μπορείς να ατενείς το μέλλον με αφετηρία το παρελθόν, τότε με συγχωρείτε. Αυτή είναι η βάση του οράματος. Τι κουβεντιάζουμε. Αυτή είναι η βάση του οράματος. Να γνωρίζεις την ιστορία του τόπου σου και δεν φτάνει να δηλώνουμε ότι αγαπάμε την Κέρκυρα. Όλη την αγαπάμε. Και μάλιστα πολλοί λένε. Όλη την αγαπάμε. Πολλοί λένε ότι. Ο Σοφέρης έλεγε ότι ο λαό με πληγώνει. Ότι την αγαπάμε όλοι. Το θέμα είναι πώς την αγαπάει ο καθένας και πώς γνωρίζει τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσει βασιζόμενο στην ιστορία και στον πολιτισμό της. Και τη γενναιότητα των πολιτικών αποφάσεων. Και τη γενναιότητα. Πρέπει να ξέρεις να σπάσεις αυτά. Για να υπάρξει γενναιότητα πολιτικών αποφάσεων, πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και όραμα. Συγγνώμη, κατάθεση ψυχής για να δημιουργήσεις κάτι σε αυτό το νησί. Διότι σε αυτή την ιστορία του Μορεπό ήσασταν από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν
παίξει ρόλο και πρωτοστατήσει. Ήρθε 15 μέρες πριν τις εκλογές η κυρία Μενδώνη στην Κέρκυρα να μας πει ότι θα έχει σχέδιο για το ΜΟΡΕΠΟ. 4 ολόκληρα χρόνια η κυρία Μενδώνη τι έκανε για το νέο φρούριο, τι έκανε για το παλαιό φρούριο. Θα σου πω εγώ, αγαπητοί κύριοι, έκανε... γιατί μου είναι συνάντηση. Θα σου πω εγώ. Υπήρξε. Στη συνάντηση, εγώ είχε έρθει και μετά τη συνάντηση με τους φορείς. Η κυρία Μενδώνη ξανά. Ήμουνα λοιπόν. Ήμουνα τη φορά που είχε έρθει με τον κύριο Πρωθυπουργό. Ήμουνα τη φορά στο που είχε έρθει. Στο Μουσείο. Ίσο, εκεί. Ναι. Εκεί. Και. Είχε ξανά. Δυστυχώς, τι είδα, αγαπητέ κύριε Ζηνιάτη, ότι η αντίδραση των φορέων της Κέρκυρας ήταν τόσο πολύ χλιαρή. Σφάξε μαγά μου να γιάσω. Ήταν τόσο πολύ χλιαρή που θεώρησα πολύ μεγάλη παρεξήγηση ότι κάποιοι άνθρωποι έβγαιναν στις τηλεοράσεις και έβγαιναν εις αγαφενία και κατήγγυλαν τις κυβερνήσεις και τις δημοτικές αρχές και όταν ήρθε μπροστά η κυρία Μενδώνη για όλα αυτά τα οποία δεν έκαμε και για όλα αυτά τα οποία δεν έκαμε το Γενική Γραμματέα Αθλητισμού για τα αθλητικά έργα στην Κέρκυρα, σιωπή. Και όταν σηκώθηκα, αγαπητέ κύριε Ζηνιάτη, και κατέθεσα ολόκληρο φάκελο και ολόκληρο υπόμνημα, μάλλον ως η μίγα ισογάλια αισθανόταν ότι ήμουνα και ενοχλήθηκε η κυρία Μενδώνη, διότι ακούστηκε και μια φωνή η οποία έλεγε τι, να κάνετε αυτό που ζητάνε οι κυριακοί φορείς. Συνάμα όμως, οι κυριακοί φορείς οι οποίοι αντιδρούν μερικές βραδιές, αγαπητέ κύριε Ζηνιάτη, στο κανάλι σας. Και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις δεν είχαν υψώσει τη φωνή τους την ημέρα εκείνη να πούνε κυρία Μενδώνη, κύριε Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, μέχρι εδώ. Κλείνουμε τα πάντα. Εάν δεν μας κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Βέβαια. Αυτή είναι η διεκδίκηση. Εγώ έχω την κακιά συνήθεια να είμαι περιπατητής του ΜΟΡΕΠΟ. Το λέω συνεχώς. Αισθάνομαι ντροπή να συναντάω κάτω από τους κυπαρισσοκύπερους όγκους από χαρδιά. Όπου ο κόσμος που πηγαίνει επισκέπτης, έχοντας την ανάγκη να κάνει την ανάγκη του, πάει και την κάνει εκεί και αφήνει και τα χαρτιά του βεβαίως. Έτσι, είναι νεοελληνικός πολιτισμός. Να έχει γίνει ένα απέραντο αποχωρητήριο το ΜΟΡΕΠΟ. Και λέω, βρε παιδιά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα το οποίο υποτίθεται, κουβαλάει πίσω του ένα πολιτικό και κοινωνικό αγώνα, ο χώρος αυτός μας ανήκει, ξέρουμε να τον διαχειριστούμε. Ξέρουμε να τον αναδείξουμε. Ήταν το ιστορικό κέντρο της αρχαίας Κέρκυρας, εκεί που έχει αφετηρία και βάση μία από τις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, που είναι ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Κοφού καμπάνα και λαλή, κοφού και θυμιατίζει, λένε στους Λάκωνες, δεν ξέρω αν το λένε και στην Κορακιά. Αγαπητέ κύριε Ζηνιάτη, αυτά φαίνονται ψηλιά γράμματα όταν τα λέτε. Διότι θα σας πω κάτι, το χαρακτηριστικό το οποίο είναι απλό. Όλα ψηλά. Είναι απλό. Σε μία πόλη. Με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, η οποία υποδέχεται πάνω από 1,5 με 2 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, δεν έχει για την εξυπηρέτηση των τουριστών και των συμπολιτών μας τουαλέτες. Και μας κάνει πολύ κακή εντύπωση όταν προσπαθούν οι τουρίστες να μπουν στα μαγαζιά και να ζητούν επιγόντως να εξυπηρετηθούν μέσα από τα καταστήματα. Αυτοί. Ναι. Είναι μια λεπτομέρεια κατάντιας. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι μια λεπτομέρεια κατάντιας. Βεβαίως. Ναι. Είναι έχετε, η παιδεία μας, είναι ο πολιτισμός μας, της δημοτικής αρχής, όποιος και να είναι αυτής, η οποία σήμερα... δεν έχει περιμνήσει για να λύσει αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο είναι με μικρό, αλλά δείχνει και την ποιότητα της καθημερινότητας στην Κέρκυρα. Σήμερα, μιλάμε το 2023, κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι. Όπου η τεχνολογία με τις χημικές τουαλέτες σου έχει λύσει τα χέρια για να τις δημιουργήσεις. Και καλέστες παντού. Ο καημένος ο Σπύρος Στεφανίδης πήγε και έβαλε στο παλιό λιμάνι. Δεν το μιμήθηκε κανείς. Και λέω, βρε παιδιά, τόσο δύσκολο είναι. Το κόστος τους δεν είναι μεγάλο. Πάμε στο διάλειμμα όμως, γιατί αν δεν το παίξουμε θα έχει μεγαλύτερο κόστος. Πάμε. Κύριος Στάκης Μεδαλινός είναι απόψε μαζί μας, είναι γεωπόνος, είναι ένα από τα γνωστά πρόσωπα της τοπικής μας κοινωνίας. Είναι καλλιτέχνης, είναι εικαστικός δημιουργός, έχει πολλά χρόνια υπηρετήσει τον οργανισμό κερκυραϊκών εκδηλώσεων. Άλλη πονεμένη ιστορία και αυτή.
Εγώ σας θυμάμαι πάντα, καθότι λίγο μεγαλύτερος εσείς. Ε? Ναι, ναι. Στον Οργανισμό Κυριακών Εκδηλώσεων, σε εκείνες τις πολύ ωραίες προσπάθειες και την πιο ωραία προσπάθεια να έρθουν στολές από την Ιταλία, να αλλάξουν και αισθητικά αυτό το οποίο και στα χρόνια της φτώχειας ήταν ως μόνη δυνατότητα και διέξοδος. Που υπήρχαν ακόμα κάποια βεστιάρια για στολές στην Κέντρο. Υπήρχαν, τις είχαν φέρει από τη Βενετία. Εγώ λέω και πιο πριν, υπήρχαν κάποια βεστιάρια που στολές αξιοπρεπείς. Είχαμε μεγάλο στόκο από... Υπήρχαν, αλλά μετά είχατε κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια για το Κυριακό Καναβάλι και όλα αυτά έμειναν τελικά ημιτελή, δεν είχαν συνέχεια. Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτός ο τόπος επέρεται ότι κουβαλάει πίσω του μνήμες ενός ενδιαφέροντος παρελθόντος, εγώ δεν λέω μοναδικού και δεν είναι μοναδικός τόπος στη γη η Κέρκυρα, και αυτό το πράγμα βλέπεις στιγμές, τίποτα περισσότερο. Θα σας πω γιατί. Και ας παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω. Αλλά αυτό προέρχεται μέσα από την εμπειρία μου τόσο χρόνων σε αυτούς τους οργανισμούς. Φεύγοντας από τον Οργανισμό Κερκυριακών Δηλώσεων, διότι πάντοτε για να πετύχεις ένα έργο πρέπει να υπάρχει η ομάδα. Ναι, σύμφωνα. Και εγώ είχα την τύχη να έχω την ομάδα εκείνη της εποχής, αξιόλογα στελέχη της κυριακής κοινωνίας. Ναι. Οι οποίοι ήταν συνεργάτες. Και εργάτες. Πάρα πολλά. Αξιόλογα στελέχη, αλλά πάρα και εργάτες. Πάρα πολλά. Όχι ούζο και τίποτα άλλο. Πάρα πολλά. Έτσι. Και θα μου επιτρέψετε να θυμίσω. Να πείτε και τα ονόματα. Να θυμίσω ορισμένα τα ονόματα. Είναι ο Σπύρος ο Ναούμης. Ο Κώστας Λινάρδος. Σωστά. Ο Δημήτρης ο Βασιντάκης. Σωστά. Και πολλοί άλλοι. Έχουν φύγει από τη ζωή αυτή. Αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή, οι οποίοι ήταν υποστηριχτές της προσπάθειας που κάνουμε και πολλοί άλλοι οι οποίοι ζουν τώρα και δεν είναι ανάγκη να τους πούμε και να τους ευχαριστώ δημόσια για άλλη μια φορά για ό,τι έκαναν την εποχή εκείνη, αλλά ξέρετε κάτι. Υπήρχε καρδιά και ψυχή και ομόνοια μεταξύ μας. Αυτό λοιπόν έβγαλε το αποτέλεσμα. Ως διοικητικό συμβούλιο, λέτε. Ως διοικητικό συμβούλιο. Υπόψη ότι ο οργανισμός Κυριακών Δηλώσεων δεν είναι δημοτικός οργανισμός, είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός. Ένα σωματείο. Ένα σωματείο. Το οποίο την εποχή εκείνη χρηματοδοτούνταν κατά 30% των εξόδων του από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Ναι. Τα υπόλοιπα χρήματα ήταν από χρηματοδοτήσεις χορηγών, ναι, Υπουργείου Πολιτισμού, αν και καμιά φορά. Διαφημίσεις από και τα λοιπά. Διαφημίσεις, λαγιοφόρους αγορές κτλ. Λαγιοφόροι αγορές. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο ανέβασε πολύ την Κερκυριακή Αποκριά, την Κερκυριακή Βαργαρόλα, το Κερκυριακό Πάσχα. Και τα Χριστούγεννα, διότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι στολίσαμε για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα την πόλη της Κερκύρας με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της εποχής. Εκεί συζητάμε για τη δεκαετία, τέλη της δεκαετίας του 80, 88-89. Ναι, τότε στολίσαμε την Κερκύρα. Από εκεί ξεκίνησε και ο στολισμός ο χριστουγεννιάτικος. Έτσι λοιπόν, τι λέμε. Φτάσαμε σήμερα να αναπολούμε τι. Αυτά τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν συνέχεια. Εννοείται. Των εκδηλώσεων. Και εξέλιξη. Και εξέλιξη των εκδηλώσεων αυτό. Αισθητικά όμως. Τι όμως, γίνεται όμως. Σεβόμενοι το περιβάλλον. Διότι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Στην οδό Τιμοξένου 15. Σε εκείνο το καταπληκτικό κτίριο. Οι αναφορές μας στα Χριστούγεννα της δικής μου γενιάς ήταν το πλακάδο του Αγίου Σπυρίδωνος. Με το τεράστιο κυπαρίσι. Το οποίο ερχόταν από. Κυρίως ερχόταν από απέναντι, από την Κόνιτσα. Από την Κόνιτσα. Το φέρναμε. Και στολισμένο που ήταν τα πάντα όλα της αναφοράς. Αυτό που είδα φέτος, ας πούμε, ένα πράγμα μεταλλαγμένο. Δεν ξέρω. Εμένα όχι απλά με ξένησε και μου αισθάνθηκε πολύ ξένο στην ζεστασιά των Χριστουγέννων αυτής της πόλης. Είναι η αισθητική του καθενός. Το θέμα είναι το εξής. Ότι αλλά η παρεμβάση μας... Αλλά είχαν χρώμα όμως. Η παρεμβάση αυτά μας... Αυτά και συνδέονταν με την παράδοσή μας. Υπό αυτήν την έννοια το λέω. Η παρεμβάση δηλαδή, μας... Δηλαδή, δημοσιακές... χωριό ναι. Κάνει πάρα πολύ ωραία ο Δήμος Τρικάλων. Ο Δήμος Ελάτης, ο Δήμος Τάδε. Αυτό το οποίο έχουμε εμείς, μήπως είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό που πρέπει να καλλιεργεί μια δημοτική αρχή ή μια ομάδα ανθρώπων που ασχολείται με τον πολιτισμό πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, πρέπει και συνδεδεμένο με την δική σου παράδοση. Είναι αναγκαίο.
Καταρχήν, αυτά τα οποία σημαίνουν στις εκδηλώσεις του Πάσχα και των Χριστουγέννων σε άλλες πόλεις της χώρας που διαφημίζονται κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση με την αισθητική και με την ιστορία της πόλης Κερκίδας. Καμία αισθητική. Καμία. Καμία, ούτε μία. Διότι έχουν αρχίσει και μιμούνται και τα. Εγώ δεν αποδέχομαι αυτή την αισθητική, η οποία δεν προσαρμόζεται καθόλου μα καθόλου με τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, την αγγλική και την γαλλική αρχιτεκτονική η οποία υπάρχει στην Κερκίδα. Έτσι λοιπόν, λέω το εξής, ότι ο Δήμος της Κερκίδας θα πρέπει να παρεμβαίνει στην πόλη του με πολύ προσεκτικό τρόπο και από ειδικούς ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι ένας ο οποίος έχει την πολιτική εξουσία και ο οποίος έτυχε να μην έχει γούστο ή να έχει ένα μέτριο γούστο να παρεμβαίνει στην πόλη της Κερκίδας. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά και θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος την ιστορία του τόπου, να υπάρχει η απόλυτη ευαισθησία και να υπάρχει μια επιτροπή η οποία να παρεμβαίνει στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, η οποία είναι και το διαμάντι ουσιαστικά της. Αλλά και τους οικισμούς, διότι έχουμε. Είναι πανέμορφη, δηλαδή είναι και ξεχασμένη και χαμένη. Κουραμάδες, παραδείγματος χάρη. Εγώ δεν ξέρω κάποιο χωριό να είναι στο κέντρο του μαζεμένα 10 πηγάδια με εξαιρετικά στο. Η Κουραμάδες είναι ένα από τα ιστορικότερα. Στολίδια. Το δικό στο χωριό, η Κορακιάνα, που είναι στην πραγματικότητα κεφαλοχώρη, που έχει πλατείες, που έχει σπίτια τριών, τεσσάρων αιώνων, που είναι και αρχοντόσπιτα, που είναι αισθητικά. Και οι μικροί του χώροι, οι μικρές του πλατείες. Μα τα περισσότερα από τα 107 μας χωριά που είναι σε όλο το νησί, αγαπητή Γιάννη, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι παραδοσιακοί οικισμοί. Ναι, βεβαίως. Είναι παραδοσιακοί οικισμοί. Και κουβαλάνε πίσω τους αιώνες. Αλλά λέω ότι δεν έχω δει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο να ζωντανεύει. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παρέμβαση, καμία απολύτως παρέμβαση και καμία απολύτως πρόταση για την διατήρηση, για την αναπαλαίωση αυτών των οικισμών σιγά σιγά και την ανάδειξή τους στον κερκιαϊκό τουρισμό. Θα σας πω σε κάτι το οποίο σε εσάς είναι πολύ οικείο. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζεται και μέσω της εικόνας. Είστε εικαστικός δημιουργός, εικαστικός καλλιτέχνης. Και σκέφτομαι και λέω, αυτή η πόλη έχει μια δημοτική πιναγωθήκη η οποία φύτω ζωή και η οποία πέραν από κάποιες συλλογές που έχει και τις περιοδικές εκθέσεις που κάνει δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια αίθουσα μοντέρνας τέχνης και δεν έχει καταφέρει αυτό το δημοτικό νομικό πρόσωπο να έχει μια οικονομική αυτοτέλεια ώστε να συναντιέται με τα εικαστικά ρεύματα της εποχής του και να δημιουργεί νέες εικαστικές πραγματικότητες. Πού στην Κέρκυρα, που το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα εσείς, είναι ορόσημο της εξέλιξης των εικαστικών πραγμάτων στη χώρα και η εικαστική της δημιουργή ήταν συνομιλητές με τους πρωτοπόρους της εικαστικής δημιουργίας τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό δεν είναι κατάντια. Δεν είναι degadance, όπως θα έλεγε η Μαντάμ Σουσού. Είναι δεκατάς, είναι κατάντια, αλλά θα σου πω το χειρότερο από όλα. Ότι εάν θα ζητήσετε ως ξένος, ως επισκέπτης του νησιού, ναι, να δείτε έργα σύγχρονων κερκυραίων εικαστικών, ναι, 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 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό λέω. Μία αίθουσα σύγχρονης τέχνης. Υπάρχει. Όχι σύγχρονη τέχνη. Σύγχρονο ζωγράφων. Σύγχρονο ζωγράφων. Ναι. Ζώντων. Ζώντων. Ζωγράφων. Ναι, ναι, ναι. Διότι αυτό στην πινακοθήκη αυτή το έχω τονίσει. Ότι οι υπάλληλοι δουλεύουν πέρα και από τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν, προσφέρουν τεράστιο έργο. Όμως οι διοικήσεις των δημοτικών, της δημοτικής πινακοθήκης δεν είδαν την υποχρέωση που έχει η Κέρκυρα απέναντι στους σύγχρονους ζωγράφους, κερκυραίους ζωγράφους, στη σύγχρονη τέχνη. Ήταν να δωρίζουν προτού πεθάνουν οι θανόντες ζωγράφοι έργα τους στη Δημοτική Πιναγωθήκη. Επομένως, για να εκτεθούν στη Δημοτική Πιναγωθήκη πρέπει κάποιος να πεθάνει. Ναι, αυτό αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Απόλυτα. Έτσι λοιπόν, απόλυτα. Εγώ το θεωρώ αυτό. Δηλαδή, κατάντια, δεν έχει εξελιχθεί. Να έχει την έκθεσή της εκεί που την έχει στα ανάκτορα του Αγίου Μιχαλή και Γεωργίου και για λόγους παρουσίας του Δήμου εκεί. Αλλά δεν έχουμε μία αίθουσα σύγχρονης τέχνης όπου να παρουσιάζει. Μα δεν είναι αναγκαία. Να είναι η αίθουσα εκεί. Μπορεί και να μην υπάρχει εκεί. Να υπάρχει σε ένα αλλού κτίριο, σε ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου και της Κέρκυρας, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει σε μία πινακοθήκη σύγχρονη ζωγράφων. Ακριβώς. Και σε ένα χώρο που μπορεί άριστα να στεγάσει κάθε έκφραση της καλλιτεχνικής. Μα εδώ δεν μπορούμε για εκεί, Ζηνιάτη, να φτιάξουμε το Γιαλινά, το κτίριο Γιαλινά τώρα.
που έχει γίνει πλέον ανέκδοτο. Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά, μου λέει ο Σπύρος. Πώς πορεύεστε προς τον Οκτώβριο ως επικεφαλής μιας κατάστασης? Καταρχήν πορευόμαστε μέχρι 31 Αυγούστου που ετοιμαζόμαστε και είμαστε στα τελικά, στο τελικό σχεδιασμό της συγκρότησης του ψηφοδελτίου. Το οποίο θα συγκροτηθεί αξιόμαχο, δυνατό, ελπίζουμε, και να ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος από το Σεπτέμβριο μέχρι τις 8 Οκτώβριο. Είμαστε και είμαι πολύ αισιοδόξος. Οι προτάσεις μας, οι οποίες θα γίνουν προς τον Κυριακό λαό, είναι συγκεκριμένες. Ο τίτλος της παράταξής μας, «Αλλάζουμε ρότα», σηματοδοτεί μια αλλαγή πορείας στο Δήμο της Κέρκυρας. Όχι σε όλα, διότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Σε προτεραιότητες οι οποίες θα ανακοινωθούν, και πάνω απ' όλα εμείς λειτουργούμε υπέρ της βελτίωσης της καθημερινότητας του κυριακού πολίτη, με ό,τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν άμεσα και τις οποίες θα εξαγγείλουμε, έτσι ώστε μέσα σε ένα χρόνο να βελτιωθεί όχι μόνο η λειτουργία της πόλης σε σχέση με τους τουρίστες, αλλά πάρα απ' όλα η λειτουργία της πόλης σε σχέση με τη βελτίωση της καθημερινότητας των κυριακών πολιτών. Αυτό είναι απαράδεκτος όρος. Διαφορετικά δεν υπάρχει. Και σε επίπεδο ρήξεων. Όχι ρήξεων. Καταρχήν υπάρχει βούληση την επόμενη μέρα εγώ να μην είμαι δημάρχος μετά από 5 χρόνια. Δεν με απασχολεί αυτό. Πήρα την απόφαση να κάνω 3 πράγματα, να κάνουμε 3 πράγματα, 4 πράγματα τα οποία μπορούμε και τα οποία φέρνουν πολιτική βούληση και ρήξη, διότι όλοι μετά θα αποδεχθούν αυτή την νέα λειτουργία της πόλης της Κερκυρίας, η οποία σήμερα είναι άλλο η πόλης. Ναι. Ξέρω να μπέλει. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, όπως τον βολεύει, και ξαφνικά μέσω καλοκαιριού να παίρνουν τα αποφάσεις οι οποίες καλές μεν είναι για κάποιους φορείς, άλλοι το βλέπουν διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει δείχνει για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει ούτε όραμα, ούτε προγραμματισμός, ούτε σχέδιο. Πολιτικά η παράταξή σας τι θα κάνει? Θα στηριχτεί από κάποιο πολιτικό φορέα? Εκεί το οποίο είπα από την αρχή. Εσείς είσαστε ένας άνθρωπος που βρίσκεται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν έχετε κρύψει. Εμείς, αγαπητέ μου κύριε Ζηνιάτη, όπως είπα και στη διακήρυξή μας, είμαστε μια ανεξάρτητη πολυσυλλεκτική δυναμική συλλογικότητα, η οποία έχει δημιουργήσει ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο καλούμε όλες τις παρατάξεις και όλα τα κόμματα να δουν τον προγραμματισμό μας και την πρόταση μας προς το κυριακό λαό, και αν συμφωνούν, εδώ είμαστε ανοιχτοί προς όλες τις κατευθύνσεις. Πλέον πρέπει να αποφασίζουν οι Κερκυραίοι, και το λέω με κερκυριακή καρδιά και ψυχή, και ότι πλέον πρέπει να ξεφύγουμε από στασιμότητες, από κομματικά συμφέροντα και από μηχανισμούς. Εγώ είμαι ο προφήτης ή ο Μεσσίας? Όχι. Όχι. Είμαι ένας Κερκυραίος ο οποίος γνωρίζει την Κέρκυρα, την αγαπάω όπως πολλοί την αγαπάνε, αλλά πολλές φορές, αγαπητέ μου κύριε Ζηνιάτη, έμπρακτα έχω αποδείξει ότι δημιουργώ παρέες για να φέρουμε αποτελέσματα. Αυτό θα προσπαθήσω και να κάνω στο Δήμο της Κέρκυρας, να δημιουργήσω μια ισχυρή παρέα να λειτουργήσουμε προς όφελος των κερκυριακών συμφερόντων και μόνο. Τίποτα. Πότε αναμένουμε ανακοίνωση πλήρους ψηφοδελτίου και τοπικών συμβουλίων? Θα το κάνετε τμηματικά όπως συνηθίζετε ή... Είναι 1η Αυγούστου αύριο. Κρίνω ότι πλέον... Το πρώτο 15ήμερο μέχρι της Παναγίας είναι... Κρίνω ότι θα πάμε απευθείας στην κατάθεση του ψηφοδελτίου στο πρωτοδικείο μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ήδη είμαστε στο τέλος αυτής της πορείας, η οποία είναι μια πορεία δύσκολη, κουραστική, μαραθώνιος, αλλά κυρίως... Εννοείται για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Για τη συγκρότηση, αλλά κυρίως μια απαξίωση των πολιτών προς την πολιτική και στην συνεισφορά και στο να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς και διάφορους. Στα χωριά, παραδείγματος χάρη, αγαπητέ κύριε Ζηνιάτη, λόγω της απαξίας, της απαξίωσης των τοπικών συμβουλίων, δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Γιατί? Διότι ο πρόεδρος υβρίζεται από τους συγχωριανούς του. Δεν έχει αρμοδιότητες. Δεν έχει αρμοδιότητες. Με αποτέλεσμα, όλος ο κυματισμός των προβλημάτων πηγαίνει πάνω του. Με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε ότι ο άλλος αισθάνεται ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται πειρά
χωρίς να έχει δύναμη φωτιάς ή στα χέρια του. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Να λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση της πολιτικής. Παρά τα αυτά, έχουμε πείσει αρκετό κόσμο, πάρα πολλά άτομα, θα δείτε στο ψηφοδέλτιο της 31 Αυγούστου. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε όχι μόνο ένα αξιόμαχο, αλλά ένα σοβαρό πιστικό ψηφοδέλτιο και μια πρόταση συγκεκριμένη με όραμα και κυρίως το τι θα πράξουμε για την κερκιακή κοινωνία. Όχι 20 πράγματα, όχι 30 πράγματα. Θα φτιάξουμε 3 πράγματα. Τα λεγόμενα σπασίματα αυγών θα γίνουν. Διαφορετικά δεν έχει λόγο να κατεβώ. Δεν έχει λόγο να συμμετέχει στα κοινά. Να συμμετέχω στα κοινά. Η φιλοδοξία είναι να σηματοδοτήσει κάτι. Ακριβώς. Υπό αυτή την ιδέα λοιπόν κατεβαίνουμε και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε από την κερκιακή κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε. Και εγώ ευχαριστώ την προσοχή. Κυρίες και κύριοι, να έχετε κι εσείς ένα ευχάριστο βράδυ. Ας έχουμε μια καλή εβδομάδα και ας ελπίσουμε ότι ο Αύγουστος που μπαίνει σε λίγη ώρα θα είναι ένας μήνας με καλά δεδομένα για τη ζωή μας. Απολαύστε την Πανσέλινο σήμερα και αύριο. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. We'll be right back.